Την ώρα που επικρατούν σκηνές χάους, γύρω από την απονομή συντάξεων στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, ένα ακόμη κοινωνικό δράμα έρχεται στο φως της δημοσιότητας για το απίστευτο λαλούμ και τις τεράστιες καθυστερήσεις στην απονομή ακόμη και προσωρινής σύνταξης. Μιλώντας στην Έλλη Κοκάλη, ο κύριος Μανώλης Πανακάκης περιέγραψε το γραφειοκρατικό τέρας στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου για την απονομή σύνταξης γύρατος στη σύζυγό του, αίτηση που εκκρεμεί από το 2016. Περιμένουμε από το 2016, δεν γίνεται τίποτα. Επίσημα μου λένε ότι δεν ανοίγει η πλατφόρμα. Ο ένας μου λέει έτσι, ο άλλος μου λέει άνοιξε η πλατφόρμα. Δεν ξέρουμε επίσημα τίποτα στην ουσία. Και δεν σου απαντάνε κιόλας. Σύμφωνα με τον ίδιο, για αρκετά χρόνια γίνεται μπαλάκι μεταξύ των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ. Σε μια προσπάθεια να τρέξουν οι διαδικασίες για την προσωρινή σύνταξη γύρατος στη σύζυγό του, ακολούθησε, όπως υποστήριξε, τη συμβουλή υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας για την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης διακοπής της αναπηρικής σύνταξης τη σύζυγού του. Υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας. Τι σας είπε? Να κάνω μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεχόμαστε να διακοπεί η σύνταξη και να πάρει την προσωρινή, να γίνει πιο γρήγορα η προσωρινή της γύρατος. Το κάναμε, δεν έγινε τίποτα. Περιμέναμε ότι θα διακοπεί η σύνταξη, δεν διακόπτηκε. Κάτι δεν έγινε λοιπόν για να μην διακοπεί. Όμως και πάλι η γραφειοκρατία συνεχίζεται και με τον Γολγοθά της οικογένειας να μην έχει τέλος. Ζητήθηκε στο πλαίσιο της εξέτασης του φακέλου μία βεβαίωση ότι η σύζυγός σας, εάν η σύζυγός σας έχει λάβει κάποια αποζημίωση για ασθένεια, πόσο διάστημα έκανε για να προκύψει αυτή η απάντηση? Μετά από παρέμβαση δική μου, 741 μέρες από τον τρίτο στο δεύτερο όρο. Μου ζητήθηκε να πάω τα βιβλιάρια για να δούνε. Όταν πήγα τα βιβλιάρια την επαύριο, μου λένε στείλαμε τη βεβαίωση αυτή. Και πάω να ρωτήσω στη γραμματεία, γιατί μου λένε πήγαινε από τη γραμματεία να την πάρεις. Πάω στη γραμματεία, λέει δεν έχουμε καμία βεβαίωση. Δεν έχουμε τίποτα. Και μόλις ύψωσα τη φωνή πάλι και ξέρω εγώ έρχεται ένας υπάλληλος και κρατούσε τη βεβαίωση. Ο ίδιος αναγκάστηκε να κάνει αναφορά στο Υπουργείο για το χειρισμό της υπόθεσής του από υπαλλήλους, ενώ στην περίπτωση που δεν υπάρξει φως στο τούνελ, δηλώνει ότι θα κατασκηνώσει στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου. Χάος. Εγώ έχω κάνει αναφορά και στις τρεις υπαλλήλους, αναφορά κατευθείαν στο Υπουργείο. Πλήρωσα δικηγόρο στην Αθήνα να πάει το κάνει αυτό. Αν δεν τελειώσει το θέμα τέλος του μήνα, εγώ μόλις γυρίσω από τον Άσιο, θα πάω και θα εγκαταστατώ στο ΙΚΑ. Θα πάρω μια κουβέρτα για ένα μαξιλάρι, θα πάω κάτσω εκεί. Αν πάθω κάτι, θα δώσω εντολή στον δικηγόρο μου να κάνει αγωγή κατά πάντα υπευθύνων. Δεν γίνεται αλλιώς. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που δεν έχουν απονεμηθεί οι κύριες συντάξεις από το 2017. Όσο και τις επικουρικές συντάξεις, 5.500 εκκρεμούν από το 2015, ενώ εκατοντάδες πολίτες περιμένουν την προσωρινή σύνταξη. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να ζήσουν. Έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους και δεν παίρνουν καν την προσωρινή σύνταξη και εδώ και ένα χρόνο ζουν με δανεικά. Μέχρι πότε όμως θα ζουν αυτοί οι άνθρωποι?